Η εκπτώση αυτή τη δεκαήμερα νομίζω ήταν αναπάντεχτα πάρα πολύ καλές. Διότι πέσαμε σε μια εποχή που τώρα έρχονται όλα τα καινούργια υποδήματα και βάλαμε τιμές μέσα στην αρχή της σεζόν. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και πιστεύω και το κοινό πάρα πολύ, διότι οι τιμές είναι στα παπούτσια τα καινούργια και όχι σε προσφορές που ορισμένοι το έχουν μπερδέψει, διότι δεν είναι προσφορές το δεκαήμερο, είναι εκπτώσεις. Και όταν λέμε εκπτώσεις εννοούμε στα προϊόντα τα καινούργια, αυτά που είναι τα τώρα, τα σύγχρονα, και οτιδήποτε άλλο προσφορά μπορεί να μπει σε ένα μαγαζί και να ζητήσει μια προσφορά που έχει το κάθε μαγαζί πάνω στο πατάρι ή οτιδήποτε. Τι ποσοστό εκτόσεων, σε ποιο ποσοστό εκτόσεων κοιμάται για το δικό σας κατάστημα? Εμείς επειδή έχουμε μια παράδοση βάζουμε από 30, από 20 μέχρι 30 και μπορεί ορισμένα άτομα τα οποία δεν έχουν θα χρειαστεί, θα τους δώσουμε κάτι παραπάνω. Γιατί πάρα απ' όλα πρέπει να είσαι άνθρωπος, να είσαι συνεργάσιμος με τους πελάτες. Διότι μην ξεχνάτε, υπάρχει πάρα πολύ δυσκολία στη ζωή αυτή τη στιγμή. Οικονομικά πάνω απ' όλα και αυτά δημιουργούν και όλα τα άλλα τα προβλήματα. Και εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να συζητάω με τον πελάτη. Είμαι φίλος. Είμαστε το ίδιο. Αν είμαι εγώ, έχω μαγαζί ή ο άλλος έχει να ψωνίσει, πρέπει να γυρίσει το ένα. Έτσι κερδίζεις. Αν έχει κάποιος λιγότερο, θα του πάρουμε αυτά που έχει. Ευτυχώς και έχουμε αυτό το καλό. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση τόσα χρόνια που έχουμε δείξει δείγματα πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ θετικά. Με νέες παραλαβές έγιναν οι εκπτώσεις δηλαδή? Φυσικά, με τις νέες παραλαβές κάναμε τις εκπτώσεις εμείς και αυτό το αποδεικνύουμε και νωρίτερα. Όταν ήταν το Οκτώβριο που είχαμε τα ίδια εμπορεύματα, τα ίδια βάλαμε και βάλαμε έκπτωση που ο κόσμος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ σωστά, διότι δεν τον κοροϊδεύουμε. Μαγαζιά που κοροϊδεύουν και που αναρρώνουν οτιδήποτε άλλο χάνουν και τους δίνουν συμβουλή. Σαν έτσι μια ημέρα παλιός έμπορας και έχω μια πείρα αρκετά καλή. Ποτέ δεν θα κοροϊδέψει τον πελάτη, τον κοροϊδέψει μία-δύο, φτάνει. Στην τρίτη έχασες. Διότι η επιτυχία σου είναι πάρα πολύ κοντά στην αποτυχία. Η αποτυχία όμως δεν είναι πολύ κοντά στην επιτυχία και έχω μάθει ζωή μου να επιτυχάνω με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος. Καλύτερα να χάσω παρά να κοροϊδέψω τους πελάτες που μπαίνουν στο κατάστημά μου. Σε σχέση με πέρυσι η κίνηση πώς ήταν? Για μας ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κάποιο πτώση που λένε άλλοι, δεν ξέρω. Ίσως είναι τυχερό το σαλόν Ντορέ. Ίσως οι άλλοι κάτι δεν ανταποκρίνονται όπως πρέπει. Σαν σαλόν Ντορέ είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και αυτά που θέλουμε να βγάλουμε, τα έξοδά μας, οτιδήποτε, είμαστε μέσα. Το παλεύουμε, το ζούμε. Γιατί σε όλα τα πράγματα ο άνθρωπος φαίνεται μόνο στα δύσκολα. Και εγώ έχω μάθει να πολεμάω τα δύσκολα και να κερδίζω. Όσο θάρρος έχεις στη ζωή σου, κερδίζεις παντού. Οι καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς, βλέπετε να κοιτάνε περισσότερο τις τιμές, να έχουν δισταγμόλογο της οικονομικής κατάστασης να ψωνίσουν. Πώς είναι? Θέλω να πιστεύω ότι αυτό σίγουρα γίνεται, είναι διαπιστωμένο. Και αφού κάνουν αυτή την περίοδο να γυρίσουν από εδώ από εκεί να δουν ποιος έχει τα καλύτερα πράγματα, τις καλύτερες τιμές, αποφασίζουν και πάνε σε αυτόν που έχει τις πραγματικές εκπτώσεις και όχι αυτές τις ψεύτικες υποτιθέμενες που γίνονται σε πολλά μαγαζιά. Ο καθένας έχει τη δικιά του την άποψη και κρίνει να μπει στο κατάλληλο μαγαζί. Σίγουρα, επειδή υπάρχει πολλή δυσκολία στον κόσμο, σίγουρα κοιτάζουν έστω και το 1 ευρώ και το 2 και το 3. Όταν αυτό τους το χαρίσεις, τους δίνεις και αυτούς μια χαρά ότι πήραν κάτι όμορφο, ωραίο και στην τιμή που μπορούν μάλλον να πληρώσουν. Δεν έγινε κάποια ιδιαίτερη κίνηση, αν εξαιρέσει κανείς Παρασκευή, Σάββατο, όπου είχε πραγματικά μια επιπλέον δουλειά. Τις άλλες μέρες δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Οι προσφορές δεν είχαν φέτος ιδιαίτερη ανταπόκριση.
θεωρείτε λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί? Σίγουρα. Κάθε χρόνο μειώνεται και το εισόδημα. Αφορά και νέες παραλαβές, προσφορές, είναι σε συγκεκριμένα κομμάτια, πώς υπήρχαν, εσείς? Ναι, υπήρχαν κάποια κομμάτια τα οποία μας στέλνουν οι εταιρείες στα fax ή τα mail, και ανάλογα με το τι κάνουν αυτές οι εταιρείες, κάνουμε και εμείς. Σε ορισμένα είδη υπήρχε μια έκπτωση περίπου του 30% σε ορισμένα είδη. Και κάποιες προσφορές μέσα στα καταστήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε καταστήματος. Καταναλωτές πώς αγοράζουν, πώς επιλέγουν να κάνουν τις αγορές τους? Κάνουν έρευνα αγοράς, κοιτάνε για φθηνά? Πώς βλέπετε? Τι βλέπω. Βλέπω ότι ο καταναλωτής θέλει να πάρει κάτι το οποίο να έχει μία τιμή παντού. Δηλαδή, το πρώτο που κοιτάζει είναι αν κάποιο ρούχο που παίρνει εδώ συγκεκριμένα πουλιέται το ίδιο και στην Αθήνα, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το πράγμα κοιτάει πρώτα. Εφόσον δεν βρίσκει διαφορά τιμής, θα το πάρει από εδώ. Το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή πώς έχει? Ποτέ δεν ήμουν αθετικός, και όταν ήμουν και στον Εμπορικό Σύλλογο, ποτέ δεν ήμουν αθετικός στο να ανοίγουμε τις Κυριακές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είχαμε πει παλιά ότι 7 Κυριακές τον χρόνο μαζί με κάποιες Κυριακές των εκπτώσεων ήταν αρκετές, δεν χρειάζεται. Και το βλέπω και σαν επαγγελματίας και σαν οικογενειάρχης. Εμείς δηλαδή περάσαμε μια χαρά 30 χρόνια, καθόμαστε τις Κυριακές και τώρα τα παιδιά μας θα τα βάλουμε να δουλεύουν και Κυριακές. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει. Δεν υπάρχει Κυριακή, είναι για τον άνθρωπο, δεν είναι για τη δουλειά. Από αυτές τις Κυριακές που έχουν λειτουργήσει τα καταστήματα προαιρετικά εδώ στην Αρκαδία, είδατε να υπάρχει κίνηση? Μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, που πράγματι η επιπλέον Κυριακή βοήθησε πολύ, είχε δουλειά, και κάποια Κυριακή, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω αν είναι το καλοκαίρι ή το χειμώνα, πριν τις εκπτώσεις. Εκεί έγινε μια δουλειά, πράγματι. Οι άλλες Κυριακές το βλέπουμε όλοι έξω, ακούμε τους συναδέλφους που ανοίγουν, τι τζίρο κάνουν, δεν αξίζει τον κόπο. Τώρα αναμένεται να υπάρξει κίνηση το επόμενο χρονικό διάστημα? Ναι, όλες μας οι ελπίδες είναι τα Χριστούγεννα, παρόλη τη δυσκολία των καταναλωτών όλων μας. Πιστεύουμε ότι κάπως η ψυχολογία θα βοηθήσει λόγω των γιορτών. Θα υπάρχει μια κίνηση επιπλέον, η πόλη θα στολιστεί, θα αλλάξουμε ψυχολογία, πιστεύω ότι θα κινηθούμε. Έχω έτσι μια πεποίθηση ότι τα Χριστούγεννα θα δουλέψουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πέρυσι τα Χριστούγεννα δεν δουλέψαμε καλά, γιατί είχαν προκηρυχθεί εκλογές και η αγορά είχε παγώσει. Πιστεύω ότι φέτος θα πάμε καλύτερα. Ακόμα πιο δύσκολη θα είναι η φετινή χρονιά για τον εμπορικό κόσμο, αφού με τη νέα φορολογική νομοθεσία το κράτος βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη κάθε μικρομεσαίου εμπόρου και ελεύθερου επαγγελματία. Οι καταστηματάρχες αδυνατούν να πληρώσουν τους δυσβάσταχτους φόρους που τους επιβάλλει το κράτος. Την ώρα που η κυβέρνηση ενισχύει τη λίστα των φόρων, η αγορά κρατάει ομπρέλα για να αποφύγει τη φοροκαταιγίδα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το ζούμε χρόνια. Στο ίδιο έργο γυρίζουμε πάλι. Πάντα υπήρχαν οι φόροι, πάντα θα υπάρχουν. Τι να κάνουμε? Θα δεχτούμε και θα προσπαθήσουμε να ας καταλάβει και το κράτος καμιά φορά ότι πρέπει τα μαγαζιά, διότι μην κοροϊδευόμαστε, ένα εκατομμύριο μαγαζιά. Αυτά από εκεί ζει ο κόσμος, από υπάλληλοι ή οτιδήποτε. Ας καταλάβει να βάλουμε πιο λιγότερους φόρους για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Όλη η ουσία, τα μικρά υποτιθέμενα μαγαζιά είναι ο λαός και η Ελλάδα. Αυτό είναι η Ελλάδα. Τα καταστήματα που έχουν και διατηρούν και το ποσοστό να έχουν και υπαλλήλους και οτιδήποτε, και πληρώνουν περισσότερο τους φόρους από κάθε άλλον. Σας άλλοτε, τόσα χρόνια δεν έχουμε ποτέ μπει στο κόκκινο. Γιατί πληρώνουμε αυτά που μας λένε. Εντάξει, όσο αντέχουμε. Τώρα, αν δεν αντέξουμε κάποια φορά... Θα μπορέσει, πιστεύετε, να ανταπεξέλθει μια επιχείρηση με τη νέα φορολογία? Θέλω να πιστεύω ότι αν είναι λίγο έξυπνος αυτός που έχει την επιχείρηση, θα προσπαθήσει, θα κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο, για να ανταπεξέλθει. Τώρα, όταν είναι πάνω από τις δυνάμεις τους, σίγουρα έρχεται το τέλος.
Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, μια επιχείρηση η οποία δεν είχε προβλήματα πριν το 2010 οικονομικά, είχε κάποια αποθεματικά. Ήταν leader στην αγορά, είχε ένα σημείο πωλήσεων που να έχει επισκεψιμότητα, που έχει την ποιότητα, το προσωπικό που θα εξυπηρετήσει, αντέχει ακόμα. Αντέχει ακόμα, αλλά το πράγμα δυσκολεύει. Οι φόροι πλέον δεν βγαίνουν εύκολα από τις επιχειρήσεις. Οπότε τα αποθεματικά σιγά σιγά των επιχειρήσεων μειώνονται και εκεί γι' αυτό κάνω μία ευχή. Αν μπορέσουμε να βγούμε γρήγορα από το μνημόνιο, να σταματήσει αυτό το πράγμα, να σταματήσουν οι περικοπές και να δούμε έτσι να μείνει ένα εισόδημα στην αγορά να περνάει από την κατανάλωση. Δυστυχώς όλα, καλώς ή κακώς, στηρίζονται πάνω στην κατανάλωση. Το ΦΠΑ κάνει όλη την κίνηση των χρημάτων. Μια ευχή έτσι ήθελα να κάνω. Αν μπορούμε να βγούμε γρήγορα από αυτό το πράγμα που λέγεται μνημόνιο. Γιατί όσο είμαστε μέσα σε αυτό, κάθε μέρα θα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα.